Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης, Τετάρτη σήμερα 15 Ιανουαρίου. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το πρώτο θέμα της ημέρας, το οποίο βεβαίως και είναι το θέμα που αφορά στις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά σήμερα στις Βρυξέλλες. Δεν θα είμαστε δεύτερο κόμμα σε ευρωεκλογές, θα κερδίσουμε. Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, αγαπούν τη χώρα τους, αγαπούν τα παιδιά τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξή του με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς. Νωρίτερα στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η Ελλάδα έχει δοκιμαστεί όσο καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών. Είμαι εδώ για να εργαστώ υπέρ της Ευρώπης και όχι ενάντια, ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στους ευρωβουλευτές μετά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απευθυνόμενος στον Βρετανό ευρωβουλευτή Νάιζελ Φάραντζ, ο οποίος του είχε πει νωρίτερα ότι δεν ελέγχει τη χώρα λόγω των δανειστών και ότι θα πρέπει να μετονομάσει το κόμμα του από Νέα Δημοκρατία σε μη δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κύριο Φάραντζ για τα μαθήματα δημοκρατίας που μου έδωσε. Θα εκτιμούσα όμως εάν έδειχνε και αλληλεγγύη κάτι που δεν έκανε μέχρι στιγμής. Ίσως κάποιοι δεν νιώσουν ικανοποίηση που η Ελλάδα τα κατάφερε και μένει στο ευρώ, είπε ο Πρωθυπουργός με δεικτικό τρόπο. Από εκεί πέρα διορθώσαμε μια σειρά από θέματα τα οποία σχετιζόντουσαν με το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή τον κυρίως χώρο του δημοσιονομικού τομέα τον έχουμε επιλύσει. Εναπομένουν διάφορα ζητήματα στον διαρθρωτικό τομέα και εκεί όμως ο OECD, όπως ξέρετε, έχει δώσει την επιβράβευση στην Ελλάδα για την πρόοδο που έχει πετύχει στον χώρο αυτό, βγάζοντάς μας πρώτους, ανακηρύσσοντάς μας πρώτους σε διαρθρωτικές τομές ουσίας στο 2013. Αποτυχία δεν είναι να πέφτεις κάτω, αλλά να μην ξανασηκώνεσαι, συνέχισε ο κύριος Σαμαράς, τονίζοντας πως η Ελλάδα διέψευσε όλες τις κασάνδρες και πλέον μπαίνει στο δρόμο της εξυγίανσης και της ανάκαμψης. Ο κύριος Σαμαράς τόνισε πως η Ελλάδα δοκιμάστηκε όσο δεν έχει δοκιμαστεί οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν μέρη λόγω δικών της λαθών που συνεχίζονταν επί δεκαετίες. Εν μέρη λόγω κατασκευαστικών λαθών του ενιαίου νομίσματος. Αλλά και εν μέρη εξαιτίας λαθών που έγιναν στο πρώτο πρόγραμμα, όπως του πολλαπλασιαστή που υποτίμησε την ύφεση που ακολούθησε. Συμπλήρωσε όμως πως η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε ένα σύμβολο της Ευρώπης που μπορεί να λειτουργήσει και να πάει μπροστά. Μακρόν δουλεύουμε από κοινού μαζί με την Τρόικα εδώ και 18 μήνες στο πλαίσιο αυτής της κυβέρνησης και έχουμε συζητήσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν σε δημοσιονομικές και φορολογικές αλλαγές που είναι αναγκαίες. Άρα λοιπόν, δίχως άλλο, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια πρόοδο σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των στόχων και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε, αλλά άντεξε, είπε ο κύριος Σαμαράς. Ωστόσο, όμοιροι της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμένουν τα νοικοκυριά. Παρόλο που η ελληνική οικονομία βιώνει συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης και τον μεγαλύτερο αποπληθωρισμό των τελευταίων 50 ετών. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι αποκαλυπτικά. Παρά τη ραγδαία συρρήκνωση της ζήτησης και τα σημάδια κάμψης που εμφανίζουν οι τιμές στις υπηρεσίες, οι τιμές στα περισσότερα βασικά είδη διατροφής παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχωρούσε κατά 0,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο, τον ίδιο μήνα οι τιμές των τροφίμων παρουσίασαν αύξηση 0,2% με πρωταγωνιστή τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Πολίτες κάθε ηλικία στην Αλεξανδρούπολη κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν είναι ευθυνές ή ακριβές οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης στην αγορά. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά τόνισαν πως την ώρα που μισθοί και συντάξεις περικόπτονται συνεχώς, οι τιμές αυτά τα είδη παραμένουν υψηλές. Βέβαια, μεγάλη διαφορά έχει. Θα έπρεπε να είναι πιο φθηνή η αγορά. Οπωσδήποτε είναι, αλλά από εδώ και πέρα θα περιμένουμε. Για μένα είναι πολύ καλές. Α, είναι καλές. Αρκεί να κάνεις έρευνα αγοράς. Υπάρχουν και αρμασμένες και χαμηλές. Τώρα, αν δεν κάνεις έρευνα αγοράς, εκείνη που την πατάς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Άμα το συγκρίνεις έτσι με το μισθό και τους μισθούς και τις συντάξεις που πέφτουν ήδη. Πάλι πιστεύω ότι άμα κάνεις σωστή έρευνα αγοράς, γιατί έχουμε πάρα πολλές επιλογές, πιστεύω ότι είναι καλά. Οι γνώμες των νεότερων ήταν διχασμένες. Απ' τη μία υπήρξαν αυτοί που αξιολόγησαν ως ακριβά και δυσανάλογα με τις μισθολογικές απολαβές των περισσότερων τα είδη πρώτης ανάγκης. Καλά, σίγουρα. Θα έπρεπε να πέσουν και αυτά, αφού πέφτουν οι μισθοί. Αλλά πιο πολύ ανεβαίνουν. Γιατί ανεβαίνουν φόροι και αυτά, αυτό δεν είναι καλό. Ουσιαστικά για όλους ακριβαίνουν τα πράγματα, έτσι, αφού πέφτουν οι μισθοί, ανεβαίνουν τα φαγητά, εντάξει, ναι, έτσι και έτσι.
Θα μπορούσες να τα πεις και μερικά ακριβά, μερικά φθηνά. Τα βρίσκεις στην άκρη, εντάξει. Απ' την άλλη, υπήρχαν και αυτοί που τόνισαν πως τόσο στα είδη πρώτης ανάγκης, όσο και γενικότερα στα υπόλοιπα προσφερόμενα προϊόντα στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, οι προσφορές είναι τόσες που όποιος ψάξει καλά μπορεί να βρει τις τιμές που θα τον ικανοποιήσουν. Αυτά που είναι καθημερινής ανάγκης είναι πιο ακριβά από ό,τι κατηβαίνουν και αυτά. Σκόνη πλυντηρίου. Κάτι τέτοια δηλαδή, χαρτιά υγείας που δεν είναι τόσο, ας πούμε, αυτό. Πιστεύετε ότι είναι αντιφατικό αυτό την ώρα που η μισθή και η συντάξη κατεβαίνει? Βέβαια είναι. Δεν θέλει και πολύ μυαλό για να το καταλάβουμε αυτό. Ειδικά τώρα που περιμένουμε και άλλη μείωση. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Ένας φοιτητής που σπουδάζει στην Αλεξανδρούπολη πάντως χαρακτήρισε την πόλη ακριβή και τόνισε πως βρίσκεται μόνιμα, όπως και οι περισσότεροι συμφοιτητές του, στο κυνήγι της προσφοράς. Δεν είναι καλύτερες τιμές που μπορούσαμε να βρούμε, ας πούμε. Ψάχνουμε τώρα από κάθε σούπερ μάρκετ να βρούμε τι είναι το πιο φθηνό και πάμε και αγοράζουμε. Δεν είναι πολλά τα λεφτά που διαχειριζόμαστε, οπότε. Στο κυνήγι της προσφοράς. Έτσι. Γενικά για τις τιμές στην αγορά, πώς βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, ακριβή πόλη, φθηνή πόλη? Εντάξει, η Αλεξανδρούπολη είναι ακριβή πόλη σχετικά με τις άλλες. Είναι λόγω του δημοσίου υπαλλήλων και στρατιωτικών που μένουν εδώ. Έχει ακριβήνει πολύ. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει λίγο οι τιμές, αλλά δεν είναι όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ή η Καβάλα. Παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, μιας και υπομονή μέχρι το τέλος του Ιούνιου θα πρέπει να κάνουν οι περίπου 700.000 δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων προκειμένου να λάβουν την πρώτη και δεύτερη δόση. Η καθυστέρηση των πρώτων δόσεων οφείλεται σύμφωνα με τους συλλόγους πολυτέκνων στους ελέγχους που απαιτούνται, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν νομοθετηθεί. Ουσιαστικά, αρκετές οικογένειες θα εξαιρεθούν από το επίδομα, ενώ όσες το λάβουν, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι και το τέλος του 2014. Πολύ συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και αναμονή μέχρι ίσως και το τέλος του έτους θα πρέπει να κάνουν οι ελληνικές